Με συγκρατημένη αισιοδοξία για την επίλυση των μεγάλων ζητημάτων που απασχολούν το Δήμο αλλά και την ευρύτερη περιοχή, επέστρεψε ο Δήμαρχος Εορδέας από την Αθήνα μετά τις διαδοχικές επαφές που είχε με τον Υπουργό Ενέργειας και την διοίκηση της ΔΕΗ. Όπως τόνισε ο Παναγιώτης Πλακετάς, ο Κωστής Χατζηδάκης παρέλαβε το σχετικό υπόμνημα και δεσμεύτηκε ότι η νομική υπηρεσία του Υπουργείου Ενέργειας θα το εξετάσει διερευνώντας τον τρόπο επίλυσης του κορυφαίου ζητήματος για τους 720 κατοίκους της Μαυροπηγής, που μετά και την απόφαση του Αρείου Πάγου, η ΔΕΗ μπορεί να απαιτήσει επιστροφή χρημάτων μέχρι και το 40% που έλαβαν από τις απαλωτριώσεις του οικισμού. Να πω καταρχήν ότι η πρώτη συνάντηση χρονικά ήταν αυτή η οποία είχαμε με τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Χατζηδάκη, παρουσία των βουλευτών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, εκπροσώπων της κοινότητας Μαυροπηγής και του πρώην και του νυν Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, που συζητήσαμε το θέμα που έχει προκύψει με την απέτηση μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για την καταβολή χρημάτων πίσω από τους κατοίκους της Μαυροπηγής. Και θέλω να πω ότι ήταν μια πολύ χρήσιμη και ουσιαστική συνάντηση, όπως ακριβώς σας δήλωσε και ο πρόεδρος της Μαυροπηγής, ο κ. Καραγεωργίου, στην οποία βάλαμε τη βάση για να μπορέσουμε να έχουμε ευχάριστα αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία τους τους τέσσερις βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και για τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο χειρισμός του όλου θέματος, αλλά κυρίως τον κύριο Χατζηδάκη, που για ακόμη μια φορά με, θέλετε, έτσι πολύ μεγάλη ευχαρίστηση μας άκουσε, έκανε αποδεκτό το αίτημα του Δημάρχου για να υπάρξει το ραντεβού, μας άκουσε και προσπάθησε μέσα από τις νομικές διαδικασίες που προβλέπονται να δώσει λύσεις στο πρόβλημα. Ελπίζουμε σε αυτό. Επίσης συζητήθηκαν θέματα που έχουν σχέση με την απολυνητοποίηση και τις τηλεθερμάσεις εδώ της περιοχής. Ελπίζουμε σε αυτό, σε μια ρύθμιση εξοδικαστική, μια νομοθετική ρύθμιση. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο πριν μιλήσουν οι υπηρεσίες οι οποίες ήταν εκεί του κυρίου Χατζηδάκη. Η εντολή που δόθηκε είναι μια εντολή που μας ικανοποιεί, αλλά νομίζω ότι στην παρούσα φάση πρέπει να αρκεστούμε σε αυτό και να περιμένουμε, παρακολουθώντας στενά και ουσιαστικά την πορεία της λύσης του θέματος. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Εορδέας, σε καλό δρόμο βρίσκεται και το θέμα με το μεγάλο χρέος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Εορδέας προς τη ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση των γεώτρησεων άντλησης νερού. Ποσό που φτάνει μαζί με τις προσαυξήσεις στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η επαφή που έγινε ήταν με την Γενική Διευθύντρια της Εμπορίας, την κυρία Μπαλή, και μία εκπρόσωπο της υπηρεσίας της νομικής, της συγκεκριμένα Διευθύντρια Εταιρικών Πελατών, της κυρίας Μανιώτη, όπου ουσιαστικά προσδιορίσαμε ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν από πλευράς μας και από πλευράς της ΔΕΙΑΕ. Ήταν παρόν και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΕ, ο κύριος Τσεχελίδης, εκεί στο ραντεβού αυτό, προκειμένου να μπορέσουμε να βρούμε λύση σε κάτι το οποίο, ενώ υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός του Αυγούστου, εκεί υπάρχει ένα θέμα με την έγκριση από πλευράς της αποκεντρωμένης της απόφασης, της έγκρισης νομιμότητας της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι και εκεί δρομολογήσαμε να υπάρξει πολύ σύντομα ανακοίνωση για ευχάριστα αποτελέσματα. Πάμε στη ρύθμιση δηλαδή. Πάμε στην αποπληρωμή, κύριε Μαυρίδη, μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου συγκεκριμένου. Πρέπει όμως, για να γίνουν όλα αυτά και να μπορούμε να τα ανακοινώσουμε επίσημα και ουσιαστικά, να γίνουν κάποιες ενέργειες για τις οποίες ήδη εργαζόμαστε τις δύο αυτές ημέρες που περάσανε, και σήμερα ακόμη πάλι με το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει η επαφή με την αποκεντρωμένη για να προσδιοριστούν οι διατάξεις εκείνες οι οποίες θα καταστήσουν τη συγκεκριμένη απόφαση νόμιμη. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα αποστολή του Δήμου Εορδέας με επικεφαλής τον Δήμαρχο και την διοίκηση της τηλεθέρμανσης θα έχουν διαδοχικές συναντήσεις σχετικά με την έλευση φυσικού αερίου και την χρήση του από την ΔΕΤΥΠ, καθώς και την τροφοδοσία από τη νέα μονάδα, το Λεμαϊδα 5. Και τον κύριο Υπουργό κάλεσα, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είπε ότι και εντός του πριν τις γιορτές θα προσπαθήσει να είναι εδώ. Κάλεσα όμως και τον πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Στάση, με τον
αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο τον κύριο Κοπανάκη, σε μια ημερίδα την οποία θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Ορδέας με θέμα την απολυντοποίηση μέσα στο Δεκέμβριο, όπως σας έχουμε ήδη ανακοινώσει από τον προγραμματισμό που κάναμε μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για το 2028. Και με τον κύριο Στάση έγινε μια ουσιαστική κουβέντα. Είπαμε αυτά τα οποία είπαμε και δημόσια στον Υφυπουργό, στον κύριο Θωμά. Θέσαμε τα ίδια ερωτήματα. Ο κύριος Στάσης σε κάποια από αυτά απάντησε και σε κάποια δεσμεύτηκε ότι αμέσως μετά τις γιορτές θα είναι εδώ. Τον προσκαλέσαμε άλλωστε για αυτόν τον λόγο να τον φιλοξενήσουμε και να τον συνοδεύσουμε σε επαφές και επισκέψεις σε ορυχεία και σταθμούς της περιοχής, ώστε να καταλάβει διαζώσεις ποιο είναι το μέγεθος της επιχείρησης και κυρίως κάτω από ποιες συνθήκες οι εργαζόμενοι για τους οποίους θέλουμε να μειώσουμε το μισθό δουλεύουν χειμώνα-καλοκαίρι. Έπειτα και συνέχεια, τη Δευτέρα πηγαίνετε για το θέμα της τηλεθέρμανσης. Υπάρχει μια επαφή που έγινε με τον ΔΕΣΦΑ, παρουσία και του κυρίου Περιφερειάρχη αλλά και άλλων δημάρχων ενεργειακών για τα θέματα των τηλεθερμάσεων. Εμείς όμως δεν μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Ήδη έχουν ζητηθεί ραντεβού και τη Δευτέρα το πρωί έχουν οριστεί ραντεβού με τη ΡΑΕ, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, και με τη ΔΕΔΑ, προκειμένου να συζητήσουμε ακριβώς θέματα αρμοδιότητας της κάθε μιας υπηρεσίας ή αρχής ξεχωριστά. Έτοιμά μας είναι η διέλευση του αγωγού και η χρήση και από τον Δήμο Ιορδέας. Η διέλευση του αγωγού είναι συγκεκριμένη. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε να επισπευστεί η διαδικασία παροχής αερίου από την αναμονή που υπάρχει στον Περδίκα για την τηλεθέρμανση της Ιορδέας, της Πελεμαΐδας, των εργατικών κατοικιών και του οικισμού της Καρδιάς, αλλά όχι μόνο για αυτό.